Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τη Ζάκυνθο και από το Δημοτικό Στάδιο του Νησιού. Σε λίγα λεπτά θα αρχίσει εδώ η αναμέτρηση μεταξύ της Ζάκυνθου και του Απόλλωνα 1926 που ανοίγει την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Football League για το Βόρειο Όμιλο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής της Ζάκυνθου, πρώτα ο Τζιανλούκα Κολονέλο, με τερματοφύλακα τον Ξένο Δόχοφ στα άκρα της άμυνας. Θα παίξουν ο Στασινόπουλος και ο Αποστόλου σε ένα 4-4-2 ουσιαστικά. Βλέπετε εδώ και την ανάπτυξη. Οικονόμ και Πέτα στα αμυντικά χαφ. Σκαθαρούδης και το Ρεζάνι στα άκρα. Σολφερίνο και Ότα, με τον Ότα να παίζει λίγο πιο πίσω από το Σολφερίνο. Αυτή είναι η αναπληρωματική για τους γηπεδούχους. Ο Όντο, τερματοφύλακας, Βούκοβιτς, Νομικός, Πετράκος, Γωνιάδης, Κούνσολο και Τσερκεντάνη. Πάμε και στους φιλοξενούμενους, καθώς εδώ έχουν αρχίσει οι χαιρετισμοί των δύο ομάδων. Και η παρουσία κάποιων θερμόαιμων φιλάθλων της Ζάκυνθου απέναντι από την εξέδρα των επισήμων. 4-3-3 ουσιαστικά ή 4-2-3-1, όπως θέλετε πάρτε το, για τους φιλοξενούμενους Θεσσαλονικής με τερματοφύλακα τον Καρατσιοβαλή, ο Κισκαμπάνης και ο Μανουσαρίδης στο κέντρο της άμυνας. Ο Αλμπάνης είναι αριστερό μπακ, Πιτσόκος δεξιά. Παρμαξίδη σαν επιτελικός χαφ με Βένσιο και Μωυσίδη πίσω τους σαν αμυντικά χαφ. Κουάντιο και Βλάχος στα άκρα και Αθανασιάδης στην κορυφή της επίδεσης. Η αναπληρωματική για τον Ανδρέα Πατσιαρά, Βαλσαμάκης ο πορτιέρο, Καπίας, Σακάς, Κουκουλιάς, Πέλκας, Ορφανός και Προβατίδης. Ο Πέτας κρατάει. Πέτας δεν είδε τον Τερεζάνη, προτίμησε πάλι το Σκαθαρούδη. Εδώ έχουμε επαφή με το χέρι και πέναλτι από λάθος του Αλμπάνη, Πεδαριώδες για αμυντικό στο δεύτερο λεπτό. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο νεαρός, αλλά κοιτάξτε, είναι μέσα στην περιοχή, όχι, πήγε να το τραβήξει. Καρατζιοβαλής και Οικονόμου, Οικονόμου και Καρατζιοβαλής λοιπόν. Στο τρίτο λεπτό η μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο με τον αρχηγό της να πλασάρει σωστά. 1-0 λοιπόν από αυτό το λάθος του Αλμπάνη και τα αντίστοιχα πανηγύρια στην εξέδρα των πιο φανατικών φιλάθλων της Ζάκυνθο. Άλλη μια φορά η εκτέλεση. 1-0 λοιπόν. Ξανά Πιτσόκος πήρε το rebound, δεν φτάνει στο Λικουάντιο η μπάλα. Και πάει να βγει στην κόντρα, όχι καλά ο Τορεζάνη. Όταν μαζεύει, κοιτάει στο Σολφερίνο, πετάει στο Σκαθαρούδη. Δεν υπάρχει offside λέει ο βοηθός. Σκαθαρούδης από πλάγια, το σουτ, δοκάρει και μέσα. 2-0 στο έκτο λεπτό. Πολύ καλή η ενέργεια του Σκαθαρούδη, ο οποίος τελειώνει υποδειγματικά αυτή την κόντρα επίθεση. Εδώ βλέπετε όταν έφυγε η μπάλα, ο Σκαθαρούδης καλυπτόταν. Και έτσι φτάνει στην περιοχή και με το δυνατό σουτ θα νικήσει τον Καρατζιοβαλή. Με τη βοήθεια του Δοκαριού θα γράψει το 2-0. Εδώ είναι το χέρι, υπάρχει επαφή και η εκτέλεση από τον Οικονόμου. Κάθετα για το Βλάχο που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, κακό το πλασέ. Δεν έπιασε την μπάλα, η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Απόλλωνα για ένα γκολ μετά το 2-0. Λικουάντιο παίρνει, πήγε να πασάρει στον Πιτσόκο, όχι offside, στον Προβατίδη. Offside δεν μετράει τον γκολ. Προβατίδης πήγε να βγει στην πλάτη της άμυνας. Σηκώθηκε η σημαία, να το δούμε. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Έβγαλε την παλιά για τον Νότα και πάει να βγει στην κόντρα τώρα. Η Ζάκυνθος, Ότα, ωραία, τρίπλα, ξεφεύγει ο Αργεντίνος. Άλλαξε πόδι Σολφερίνο, Ότα για το Σκαθαρούδη. Σκαθαρούδη στο shootout. Οι κόντρες ευνόησαν τον Βλάχο αρχικά. Παίρνει ο Οικονόμου όμως. Κάθετα, δεν υπάρχει offside, Σολφερίνο, σώζει ο Καρατζιοβαλής. Εδώ μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο για ένα τρίτο γκολ. Προβατίδης με δύναμη, ο Ξενοδόχος μπλοκάρει. Παρμαξίδης. Μωυσίδης διορθώνει. Όχι καλά όμως. Ότα για το Σολφερίνο. Κάνει έξοδο Καρατζιοβαλής με τα πόδια. Στέλνει την μπάλα πλάγια. Εδώ βλέπετε την κίνηση Σολφερίνο. Σωστά, καθαρά είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει διώξει την μπάλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έβαλε το πόδι ο Οικονόμου. Παίρνει και με το κεφάλι την μπάλα. Περνάει από το Μανουσαρίδη. Είναι μόνος βέβαια.
Το γύρισμα προς τον Σολφερίνο αφήνει το Ρεζάνι το σούτ στην κίνηση out. Αυτή είναι μια πολύ καλή φάση για τη Ζάκυνθο. Βλάχος δεν μπορεί, οι κόντρες ευνούν τον Παρμαξίδη, στρώνει στον Προβατίδη. Πάει για το σούτ, θα το κάνει, άστοχο, θα το εκτελέσει. Τα πολλά προβλήματα, επαναλαμβάνω, το Απόλλωνα τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Εδώ ένα γύρισμα λανθασμένο μεν. Παρμαξίδης και Καπίας. Βλάχος. Πιέζει και κλέβει την μπάλα ο Βούκοβιτς. Πάει να περάσει Ότα σε κενή εστία. 3-0 από τη Ζάκυνθο. Ένα λάθος εδώ της άμυνας του Απόλλωνα. Για το Λίκου Άντιο ένα μικρό σχόλιο είναι ότι ήταν από τους αδύναμους κρίκους του Απόλλωνα. Εδώ είναι το γκολ από τον Ότα. Σας το χρωστούσαμε αυτό το replay. Εδώ δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Λάθος της άμυνας. Πέρασε ο Βούκοβιτς και όταν σε κενή εστία έγραψε το 3-0 στο 55. Το Ρεζάνι πέρασε από όλους και έστειλε την μπάλα στον Κούνσολο. Κούνσολο στην περιοχή, κάνει την τρίπλα. Αργείο το Ρεζάνι, όταν μία ακόμη τρίπλα. Δεύτερη, το σουτ στο δοκάρι, σώζεται η εστία του Απόλλωνα. Δεν μπορεί ο Βούκοβιτς να και να δοκάρει. Το Ρεζάνι, όχι περισσότερο όμως. Μωυσίδης, Προβατίδης. Έχει ανεβεί και ο Σακάς, θα του δώσει την μπάλα. Η προσποίηση, Προβατίδης, θα κάνει αυτό στο σουτ, καλό, out. Μια κεφαλιά δεν έχει συνέχεια, δεν έχει συνέχεια και το παιχνίδι. Νίκη λοιπόν για τη Ζάκυνθο με 3-0 με τα γκολ του Οικονόμου στο τρίτο λεπτό από πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Αλμπάνης. Στο έκτο λεπτό ο Σκαθαρούδης έγραψε το 2-0 και όταν με νέο λάθος της άμυνας του Απόλλωνα στο 55ο λεπτό έγραψε το τελικό 3-0.